Μακ αδέσω γρήγορα στο βήμα τον κύριο Γραΐδη, ο οποίος θα μας πει για τις συμβουλές και τα μυστικά της περιστροφικής αθεκτομής. Κύριε Γραΐδη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την πρόεδρο και την οργανωτική την οποία του συνεδρίου για τη σημερινή πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, οι αγαπητοί συνάδελφοι, στα επόμενα λεπτά θα αναφερθούμε σε μερικές ελπίζω χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία της περιστροφικής αθεκτομής. Ξεκινώντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τα αποτελέσματα της περιστροφικής αθεκτομής εξαρτώνται απόλυτα από την τεχνική. Και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και την εξοικείωση του χειριστή με τη μέθοδο. Αυτό αντικατοπτρίζεται από τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στη συγκρότητα των επιπλοκών σε διάφορες σειρές ασθενών που έχουν ανακοινωθεί. Αυτά είναι πάνω κάτω τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή παρουσίαση. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναρωτηθούμε όλοι μας τι σημαίνει ο καθένα από εμάς κάνουμε τα πέσουν σε μια βλάβη. Η μέγιστη δυνατή και ασφαλής αφαίρεση υλικού ή η απλή τροποποίηση της πλάκης. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Στυριάδης, έχουν δοκιμαστεί διάφορα πρωτόκολλα περιστροφικής αθωρεκτομής με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων και ταυτόχρονη μείωση των επιπλοκών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο μέγεθος της ελαίας, στην ταχύτητα της περιστροφής και στον τρόπο κίνησης της ελαίας. Ουσιαστικά, για να μην δείτε ο κ. Στυριάδης, χρησιμοποιούμε πλέον την απλή τροποποίηση της αθωρεματικής πλάκας, της υπασπασμένης πλάκας. Αυτό φάνηκε από τη μελέτη της Στράτης. Και αυτό γιατί ουσιαστικά, παρόλο που μπορεί να μην έχουμε σημαντική γεωγραφική βελτίωση, έχουμε βελτίωση της εμπεδοτότητας τόσο του αγκείου όσο και της συνιστής βλάβης. Το πρώτο βήμα είναι όταν ξεκινάμε να βεβαιωθούμε ότι έχει ασφαλίσει σωστά το dry shaft και κουμπώσει σωστά το dry shaft πάνω στο advanced. Σημαντικό κομμάτι είναι η επιλογή του οδικού καθητήρα που θα χρησιμοποιήσουμε. Συνιστάτε καθητήρες με πλευκές οπές να παρέχουν επαρκή στήριξη και να εξασφαλίζουν μία μονοαξονική τοποθέτηση στο στόμα του αγκείου. Γιατί αυτό επηρεάζει το πάει στους σκούρους του παραγωγού, θα είναι σημασία του. Και τέλος, το μέγεθος του καθητήρα θα πρέπει να μπορεί να υποδεχθεί το τελικό μέγεθος ελαίας που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε ότι μέγεθος ελαίας 1,5 είναι συμβατό με καθητήρα 6 φρένς. Από εκεί και πάνω χρειάζονται οδικοί καθητήρες μεγαλύτερης διαμέτρου. Ανάλογα στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε ότι ανάλογα με την θέση του καθητήρα, πώς επηρεάζεται η θέση του σύνοπτου μέσα στο αγκείο και αυτό καθορίζει και την επάρκεια της αθυρεκτομής. Τα σύρματα, δύο σύρματα, φλόπ και έξτρα, τώρα θα σας αναλύσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες του κάθε σύρματος. Απλώς να τονίσω ότι πάντα το εύκαμπτο σύρμα δεν είναι και το καλύτερο και μάλιστα σε ιδιαίτερα έντονα και βασβεστομένες βλάβες η χρησιμοποίηση ενός πιο σημαντικού σύρματος, δηλαδή του έξτρα support, μπορεί να βελτιώσει το bias του σύρματος. Όταν υπάρχει ή αναμένεται ότι θα υπάρξει δυσκολία στην πρόθεση του πρώτου αεροπάει, καλό είναι να ξεκινάμε με ένα απλό σύρμα αγκιοπλαστικής και στη συνέχεια με ένα μικροκαθητήρα να γίνεται exchange με το πρώτο αεροπάει. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιστροφικής αθρεκτομής, να αλλάζουν το σύμφωνος και να τελειώνουν τη διαδικασία με ένα συμβατικό σύμφωνο. Προσοχή, αυτή είναι μια διαφάνεια που πήρε ο κ. Χατζημιλτιάδης στην ξενιά προηγούμενη μου ομιλία. Βλέπετε ότι θα πρέπει να αποφεύγουν αυτούς τους τρόπους που μπορούν να συμβατίζονται από το σύρμα στην αορτή, καθώς προωθείται η ελαία. Και αυτό θα πω όταν το ανηλέψουμε, θα πρέπει να το διορθώνουμε. Προσοχή στη θέση του σύρματος στο περιφερειακό τμήμα του αγκείου. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι στην προετοιμασία της συσκευής. Γνωστούμε το ρόλο, είναι 4 βήματα γνωστά με το αρχονομίμιο DROW. Η πρωή του φυσιολογικού ορού, το περιφερειακό άκρο του καθητήρα, η οποία πρέπει να αυξάνεται όταν ενεργοποιείται το σύστημα. Και αυτό γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ροή, μπορεί να καταστρέψει το advancer. Η ρύθμιση των στροφών θα πρέπει να βελτιωθούν πριν ξεκινήσουμε ότι οι στροφές παραμένουν σταθερές. Η ελεύθερη κίνηση τόσο του θερμικού προώθησης όσο και της ελαίας και τέλος ότι το φρένο κρατάει το στήριξη σύγχρονο σταθερό ενώ μετά εξτρέφεται η
προσεγγίσουν πλέον τη βλάβη σκόρπου όταν έρθουν δίμες στο Αγίου. Υπάρχουν δύο τρόποι, με μία ενεργοποιημένη συνεργαία ή με ενεργοποιημένη συνεργαία, αλλά σε χαμηλές επιθέσεις και φωτοβολταϊκές επιθέσεις. Δεν συναστάται δηλαδή το Dynamic Light για την προώθηση σε δέση τη βλάβη σκόρπου, παρά μόνο για την απόσυρσή της. Όσον αφορά την τεχνική του ablation που κάνουμε, θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε με τρεις λέξεις. Αργά, απαλά και σύντομα. Και ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της αθερεκτομής θα πρέπει να αξιοποιούμε οπτικές, ακουστικές και αισθητικές πληροφορίες. Ουσιαστικά προτείνεται η κλιμάκωση στην χρήση της ελαιάς, δηλαδή ξεκινάμε από μικρές διαμονικού με διάθρους ελαιάς, σύντως 1,25 και στη συνέχεια κλιμακώνουμε με αύξηση κατά τα 0,25. Ωστόσο, ο λόγος ελαιάς προς την αντιδρία πρέπει να ξεπερνάει το 0,6. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές φορές μία μόνο ελαία χρήση, μία μόνο ελαία σε 1,25 μπορεί να είναι αρκετή. Η ταχύτητα περιστροφής περίπου 140.000 θα υπάρχει ένα αυστηρά καθορισμένο όριο. Να θυμάστε ότι όσο αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής, τόσο αυξάνεται η ενεργοποίηση των μεταλλίων και επομένως η συχνότητα του φαινομένου Nori Flow. Η κίνηση της ελαίας δεν πρέπει να πιέζουμε την ελαία προς τα μπρος, αλλά να χρησιμοποιείται η τεχνική packing, δηλαδή η τεχνική του τρυποκάριδου, δηλαδή μπρος και πίσω επαναλαμβανόμενες κινήσεις και να αποφεύγουμε να περάσουμε την βλάβη με το πρώτο πέρασμα. Σύντομα περάσματα, περίπου 15 δευτερόλεπτα, και μεταξύ των περασμάτων να δίνουμε επαρκή χρόνο στο αγείο για να βελτιωθεί η ροή. Η χρήση του ρόταφλας κατά τη διάρκεια της αθερεκτομής πρέπει να γίνεται τοπικά έγχυση διαλύματος υπαρενισμένου ορού με εμπλουτισμένου με βεραπαμύλη και νητρόδε και νητρογλυκερίνης. Και αυτό γιατί αποφεύγουμε το σχηματισμό θρόμβου, αγκιακού σπασμού και τελικά του φαινομένου Nori Flow. Ουσιαστικό θα πρέπει να αποφεύγουμε τη σημαντική επιβράβευση των στροφών κατά διάρκεια του rotablation, πάνω από 5.000 στροφές. Μερικά σημεία, αποφεύγουμε την γρήγορη προώθηση, να ξεκινάει και να σταματάει η ελαία πάνω στην βλάβη, να σταματάμε την ελαία περιφερικότερα της βλάβης, αποφεύγουμε τη ρύθμιση των στροφών ενώ κάνουμε αθυρεκτομή και η ελαία δεν θα πρέπει να παραμένει σε ένα σημείο για αρκετή ώρα ενώ περιστρέφεται. Τελειώνουμε πάντα με ένα τελικό πέρασμα που δεν θα πρέπει να έχουμε αντίσταση και να μην υπάρχει πτώση των στροφών. Η αιμοστατική βαλβίδα δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτή, γιατί αυτό μπορεί να καταστρέψει το προστατευτικό κάλυμα. Δεν θα πρέπει η ελαία να προσεγγίζει το spring tip, γιατί είναι δυνατό να καταστρέψει το σύρμα και να δημιουργηθεί και εγκλωβισμός της ελαίας. Επικίνδυνος συνδυασμός, η ελικοειδής πορεία ενός αγίου και η χρησιμοποίηση της περιστροφικής αθυρεκτομής. Και αυτό γιατί, αν δεν είναι σωστή η θέση του οδηγού σύρματος μέσα στο αγίο, αυξάνει η πλευρική τάση και μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος διαχωρισμού ή ακόμα και διάκρισης. Βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο πώς είναι το σύρμα και την πλευρική τάση που ασκείται. Τραβώντας οι λύσεις που έχουμε, εναλλακτικές, να τραβήξουμε το οδηγό σύρμα κοντά σχετικά στην βλάβη. Βελτιώνεται έτσι η θέση του οδηγού σύρματος μέσα στο αγκείο και χρησιμοποίηση μικρών συσκευών, μικρού μεγέθους ελαίας με βραδία προώθηση. Σημαντικό κομμάτι είναι η διαστολή ενός μπαλονιού μετά την ολοκλήρωση της αθυρεκτομής, ενός μικρού μπαλονιού σε χαμηλές ατμόσφαιρες, εντοπίζει περιοχές αυξημένης αντίστασης, μπορεί να βελτιώσει τη ροή και ένας άλλος λόγος είναι ότι μπορεί να ομαλοποιεί την επιφάνεια που έχει της βλάβης που έχει υποβληθεί σε αθυρεκτομή, βελτιώνοντας την προώθηση μετά τον στέντ. Πρώτον, χρησιμοποίηση του βηματοδότη επιλεκτικά, όταν πρόκειται μόνο για μεγάλη και επικρατούσα δεξιά στεφανία υπερισπόμενη. Δεν υπάρχει ομοφωνία στη χρήση του, στην εδοφλέβια χορήγηση του B3A. Βλέπετε, κυμαίνεται από 0 έως 45% και ίσως τα καινούργια αντιμοποταλιακά να έχουν μεγαλύτερο ρόλο και να αποτελούν μια ασφαλή, πιο αποτελεσματική εναλλακτική λύση. Να τονίσω αυτό που είχε πει και πριν ο κύριος Δάρδας,
ότι η απόφαση για να χρησιμοποιήσουμε την περιστροφική αθερεκτομή θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα πριν συμβούν μεγάλοι διαχωρισμοί. Λίγα λόγια όσον αφορά κάποιες επιπλοκές. Αυτές είναι επιπλοκές που συσχετίζονται με τη χρήση του root ablation. Δεν θα πω πολλά, μόνο θα ασχοληθώ με αυτό που αποκαλείται ως εφιάλτης της περιστροφικής αθερεκτομής, δηλαδή την παγίδευση της ελαίας μέσα στην βλάβη. Αποτελεί μια σπάνια αλλά απειλητική για τη ζωή του ασθενούς επιπλοκή και αναφέρεται με μια συχνότητα 0,4%. Εδώ είναι ένα άρθρο στο Euro Intervention του 2013 που περιγράφεται μια σειρά περιστατικών και ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε. Έχουν προταθεί δύο μηχανισμοί. Ο πρώτος είναι όταν χρησιμοποιούμε μια μικρή ελαία η οποία πιέζεται έντονα και σε υψηλή ταχύτητα περιστροφής, αυτή μπορεί να προσπεράσει την βλάβη χωρίς να έχει γίνει επαρκής αφαίρεση υλικούς, ιδιαίτερα στο εγγύς τμήμα. Ουσιαστικά δημιουργείται έτσι ένα ανάχωμα ασβεστίου, το οποίο εμποδίζει την απόσυρση της ελαίας. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε κοκέση από τους Κανέντα και συνεργάτες από τις Ιαπωνέζικες κούκλες που βλέπετε στη διαφάνεια. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά μια μεγάλη ελαία, όταν πιέζεται έντονα, χωρίς επαρκή κίνηση πέγκινγκ, μπορεί να συμβεί απότομη επιβράδυση των στροφών και τελικά να έχουμε εγκλωβισμό της ελαίας. Ποιες είναι οι λύσεις όταν συμβεί? Ο πιο απλός τρόπος είναι η χειροκίνητη έλξη. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο, βλέπετε στη διαφάνεια τον οδηγό. Τον οδηγό καθετήρα, πόσο βαθιά μέσα στο αγγείο έχει μπει και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαχωρισμό του αγγείου. Μία λύση είναι να τραβήξουμε τον καθετήρα έξω από το στόμιο και να προωθήσουμε ένα δεύτερο οδηγό σύρμα βαθιά μέσα στην αορτή. Αναφέρεται ότι αυτός ο μηχανισμός εμποδίζει όταν θα κάνουμε την έλξη της ελαίας να τραυματιστεί το αγγείο. Δεν το δοκιμάσει, απλώς το διάβασα κάπου και σας το λέω. Ένας άλλος ίσως αποτελεσματικός τρόπος είναι να περάσουμε ένα δεύτερο οδηγό σύρμα δίπλα από την ελαία και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία ραουγμή ανάμεσα στην ελαία και στο γύρω αγγειακό τείχομα. Συνήθως χρειάζονται υδρόφυλλα σύρματα, ίσως και σκληρότερα, και θέλει πολύ προσοχή ο χειρισμός τους, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί διαχωρισμός. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούμε καθετήρα 6 συμφρένς, δεν υπάρχει επαρκής χώρος για να γίνει προώθηση αυτών των υλικών μέσα από τον ίδιο καθετήρα. Και χρειαζόμαστε να καταλήξουμε στην τεχνική με τους δύο καθετήρες, δηλαδή από άλλη αγκιακή οδό, να προωθήσουμε ένα δεύτερο καθετήρα και το οδικό σύρμα. Εναλλακτικά, μπορούμε να κοπεί το σύστημα του root ablator κοντά στο advancer, να αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμα, και πάνω από εκεί, μετά μένοντας μόνο το λεπτό, πολύ λεπτό dry shaft, υπάρχει επαρκής χώρος για να προωθήσουμε τα υλικά. Μία άλλη τεχνική είναι η χρησιμοποίηση snare. Είναι εμπνευσμένη από τις τεχνικές αφαίρεσης των βηματοδοτικών καλώδιων. Πάλι κόβεται το σύστημα του root ablator πάνω από το προστατευτικό κάλυμα, προωθούμε το snare. Φτάνουμε τοπικά κοντά στην ελαία, σφίγγεται ο βρόχος και γίνεται ταυτόχρονη έλξη του καθετήρα και του σνέρ. Μία άλλη τεχνική είναι η χρησιμοποίηση ενός θυγατρικού καθετήρα με την τεχνική Mother and Child. Ουσιαστικά κόβουμε πάλι το σύστημα του root ablator. Πάνω από το shaft του root ablator προωθούμε το θυγατρικό καθετήρα, τον οποίο τον προσεγγίζουμε κοντά στην παγιδευμένη ελαία. Γίνεται ταυτόχρονη έλξη του θυγατρικού καθετήρα και της ελαίας και ουσιαστικά το τύπο του καθετήρα λειτουργεί σαν σφήνα και μας επιτρέπει την άσκηση πολύ μεγαλύτερης και άμεσης έλξης απόσυρσης. Δύο παραδείγματα, χρησιμοποίηση του hard rail με τις αρχές που είπαμε πριν και με τον καθετήρα guideliner. Και η τελική λύση, αν όλα αυτά έχουν αποτύχει, είναι χειρουργική αντιμετώπιση, η χειρουργική εξαίρεση της παγιδευμένης ελαίας, να θυμόμαστε ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση και μόνο εφόσον δεν είναι οι άλλες τεχνικές διαθέσιμες ή έχουν αποτύχει. Ο προτινόμενος αλγόριθμος σε ένα άρθρο του Euro Intervention του 2013 Τελειώνοντας, να θυμίσουμε ότι για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο και τις δυσκολίες στην αντιμετώπιση του, μερικές συμβουλές.
ήπια κίνηση πέκινγκ, βραχεία περάσματα, να ξεκινάμε με μικρού μεγέθους ελαία. Όταν χρησιμοποιούμε μικρού μεγέθους ελαία, θα πρέπει να γίνεται βραδία πρόθεση και όχι πολύ μεγάλη ταχύτητα περιστροφής. Και να αποφεύγουμε τη σημαντική επιβράδυνση στην ταχύτητα περιστροφής. Τελειώνοντας, να θυμίσω μια παλιά παροιμία στην ιατρική που λέει ότι μία ουγγιά πρόληψης αξίζει περισσότερο από μία λίβρα θεραπείας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και εφαρμογή για τους γιατρούς, τους επεμβατικούς καρδιολόγους που ασχολούνται με την περιστροφική αθυρεκτομή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ραΐδη για την τεκμηριωμένη του εισήγηση. Νομίζω ότι εδώ όλα αυτά που ακούσαμε τεκμηριώνουν την άποψη ότι είναι απαραίτητη η καμπύλη εκμάθησης του επεμβατικού καρδιολόγου που θα υποβάλει τον ασθενή του σε περιστροφική αθρεκτομή αφενός. Αφετέρου, να τονίσουμε και κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό, ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί ομάδα, μια που είμαστε στην εποχή των χάρτη, είναι ομάδα στο αιμοδυναμικό και δεν είναι άθλημα του ενός. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω, γιατί είναι ιδιαίτερα, μπορεί να είναι σπάνιο, αλλά όπως είπατε είναι οδυνηρό και δώσατε ιδιαίτερη σημασία, νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρούμε με μία μόνο προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε την ελαία και ακόμη πιο σημαντικό είναι η προοδευτική χρήση μικρών μπερ με από 1,25 αρχίζουμε και ανάλογα με το μέγεθος του αγγείου προχωράμε σε επόμενο. Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα μειώσουμε στο ελάχιστο την δυσάρεστη αυτή εξέλιξη που όπως και να έχει και είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και βέβαια θα προκαλέσει ταραχή στο εργαστήριο. Έχουμε χρόνο για δύο ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν ο κύριος Συμπρόεδρος... Εγώ απλώς θα ήθελα να τονίσω την πολύ σωστή τοποθέτηση του κυρίου Γραΐδη και αυτό που θα έπρεπε να μας μείνει από αυτήν την ομιλία. Αυτό που είπε το απλά και απαλά, δηλαδή το rot ablation πρέπει να το σεβόμαστε, να μην το φοβόμαστε, αλλά πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν πρέπει να είμαστε επιθετικοί με το rot ablation. Θέλει πολύ απλές και πολύ απαλές κινήσεις και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα όλα αυτά τα οποία είπατε στο ελάχιστο. Από την δική μας εμπειρία δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν ξεπεράσει τα 50 περιστατικά. Θυμάμαι πάντα κάποια κουβέντα που λέγατε. Θέλει υπομονή και χρόνο. Ακριβώς. Μια ερώτηση του κύριου. Ναι, Γιώργο. Αφού σας συγχαρώ, όντως ήταν μια ομιλία μεστή από Tips and Tricks. Πήραμε όλοι πολλά νομίζω. Απλά αν θέλετε κάντε ένα σχόλιο για το Rot Ablator Plus, έναν καθετήρα με τον οποίο αποφεύγουμε τη σύνδεση και μας ιδιαίτερα μας βοήθησε στο θέμα του χρόνου. Αυτό το... υπάρχει το έτοιμη η συσκευή που έχει την ελαία, αλλά συνήθως όταν είναι να χρησιμοποιήσουμε δεύτερη ελαία πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να ξέρουμε να κάνουμε σωστά την σύνδεση. Δηλαδή η ελαία είναι έτοιμη στην συσκευή που όταν ξεκινάμε. Δεν... Εδώ υπάρχει και ένα τρίκ ότι πρέπει να έχεις έναν βοηθό που να βλέπει καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάλι το κομμάτι στην ομάδα. Και θα ήθελα να κάνω ένα, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Σπανός. Ιδιαίτερα για την περιστροφική αθυρεκτομή είναι πολύ σημαντικό η δημιουργία ομάδας και μάλιστα σταθερής ομάδας για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις έναν συνεργάτη με τον οποίο δουλεύεις και κάνεις τα περιστατικά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γραΐδη. Σας ευχαριστώ.